Είμαστε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ποιες είναι οι σημερινές, αλλά και οι μελλοντικές προκλήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, οι μελλοντικές είναι ίσως πολύ δύσκολο να τις σκεφτούμε μελλοντικές. Σίγουρα αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών, αφορούν εφαρμογές πληροφορικής που θα αλλάξουν ολόκληρο το τοπίο. Υποθέτω και τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της καθημερινής μας ζωής, στις οποίες είμαστε αρκετά έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Ποιες θα είναι όμως ακριβώς? Δηλαδή βλέπετε, εισάγονται καινούργιες τεχνολογίες συνέχεια, το artificial intelligence, το γνωστό AI ας πούμε, αλλά αυτό είναι περισσότερο ένα θέμα. Το AI δηλαδή είναι και περισσότερο ένα θέμα προβολής των ΜΜΕ, κάτι πιασάρικο ξέρω που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που βοηθούν και σε εξαποστάσεως δραστηριότητες και σε μια συνολική προσαρμογή των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε φοιτητές, μην παρεξηγηθεί, ενώ στα τμήματα εδώ ή ότι πάμε σε κάποιο, ότι προωθούμε κάποιο μοντέλο εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες που η ψηφιοποίηση ή γενικά η χρήση νέων τεχνολογιών αρχίζει να γίνεται απαραίτητη. Σε αυτό έχουμε προχωρήσει αρκετά ως Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχουμε μια παράδοση λόγω της πολυνησιωτικότητας, η οποία μας διευκολύνει στο να προσαρμοστούμε. Τώρα, για το τι είναι σήμερα προτεραιότητα, για μένα προτεραιότητα είναι σίγουρα οι υποδομές του Πανεπιστημίου. Όταν λέω υποδομές, εννοώ κτηριακές, έτσι. Είναι και χώροι για τη δημιουργία εργαστηρίων ή για την υποστήριξη των υπαρχόντων και για διδασκαλία, και είναι και σίγουρα και πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και το πιο σημαντικό, η δημιουργία εστιών. Σήμερα τι εικόνα διαμορφώνεται και ως προς τα εργαστήρια και ως προς τις φοιτητικές εστίες και ποιος είναι ο στόχος μας? Ως προς τα εργαστήρια ή τις ερευνητικές υποδομές είμαστε γενικά σε καλό σημείο. Έχουμε κάποιο περιορισμό χώρων, γιατί μιλάω για το σύνολο των νησιών, δεν μιλάω μόνο για τη Μυτιλήνη, αν και στη Μυτιλήνη υπάρχει κάποιος περιορισμός χώρων που θα μπορούσε να είναι πιο. Πολλά εργαστήρια θέλουν να επεκταθούν, να τοποθετήσουν εξοπλισμούς και υπάρχει μια στενότητα. Σε άλλα νησιά υπάρχει ίσως μεγαλύτερη. Πάντως, σε γενικές γραμμές, τα εργαστήρια και ερευνητικές υποδομές εξυπηρετούνται. Εκεί που έχουμε αρκετά σημαντικό πρόβλημα είναι στις εστίες. Υπάρχουν εστίες στη Σάμο, υπάρχουν στοιχείο που είναι ιδιόκτητες. Υπάρχουν στη Μυτιλήνη επίσης. Στη Ρόδο, στη Σύρο και στη Λίμνο αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε. Ο στόχος είναι να νοικιάζουμε δηλαδή σε κάποια ξενοδοχεία που παρέχουν δωμάτια. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε, δεν ξέρω αν θα καταστεί δυνατόν σε αυτή την Βρετανική αρχή, αλλά πρέπει να θέσουμε τις βάσεις να έχουμε κάποια πρόσθετα οικόποδα και στη Μυτιλήνη και στη Σάμο, που όπου να είναι τώρα θα γίνει διαγωνισμός για αγορά οικοπαίδων, και στη Χίο, που πρέπει να δούμε ένα συνολικό master plan ανάπτυξης της μονάδας, και στη Ρόδο, που τώρα θα προκυρηθεί διαγωνισμός για αγορά οικοπαίδων. Στη Λίμνα έχουμε μια δωρεά του κ. Βηλιάδη, που θέλουμε να την αξιοποιήσουμε και για κτίρια εργαστηρίων και διδασκαλίας, αλλά και για εστίες. Και στη Σάμο αναμένουμε την παραχώρηση ενός στρατοπέδου που υπάρχει εκεί, που είναι κάποιες διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το Δήμος και έχουν καθυστερήσει, αλλά υπάρχει πρόθεση από το Δήμο να υπάρξει αυτή η παραχώρηση και με βάση αυτά θα μπορέσουμε μετά να δούμε κάποια χρηματοδοτικά πρωτόκολλα για να χτίσουμε. Ο αριθμός των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται, μειώνεται, παραμένει σταθερός? Νομίζω ότι ο αριθμός έχει μειωθεί ελαφρώς, πάντως αυξάνεται ο αριθμός των μεταπτυχιακών. Απλώς τα μεταπτυχιακά συνήθως δεν γίνονται πια διαζώσεις. Γίνονται με crash courses, δηλαδή μεταπτυχιακά μαθήματα που έρχονται φοιτητές και φοιτήτρες για ένα μικρό διάστημα σχετικά, 10 μέρες, μια εβδομάδα,
και ξανά άλλη μια φορά στη διάρκεια του εξαμήνου. Και τα υπόλοιπα γίνονται συνήθως εξ αποστάσεως. Οπότε στο συνολικό αριθμό τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι προετοιμασμένος να σας πω, περίπου με τα καινούργια μεταπτυχιακά παραμένει σταθερός ελαφρώς μειωμένος. Στα προπτυχιακά έχουμε κάποια θέματα με κάποια τμήματα, πολύ λίγα, που δεν έχουν ικανό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, αλλά είναι ελάχιστα στο σύνολο των τμήματων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι εισαγωγές από τι κριτήρια επηρεάζονται? Σίγουρα επηρεάζονται από το γεγονός ότι έχουμε έναν τεράστιο πληθυσμό πια παράλογα, λογικά, τέλος πάντων δεν είναι ώρα και αντικείμενο της σημερινής συζήτησης αυτό. Έχουμε ένα τεράστιο πληθυσμό στο λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο το λέμε Αθήνα, ουσιαστικά είναι λεκανοπέδιο Αττικής, υπάρχουν κάπου 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς, ας πούμε. Και υπάρχει και μια συγκέντρωση αστικού πληθυσμού και στη Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ιδρύματα που λειτουργούν εκεί έχουν τον πρώτο λόγο στη ζήτηση. Γιατί είναι κοντά στα σπίτια, για οικονομικούς λόγους, αλλά είναι και για κοινωνικούς λόγους. Τα νέα παιδιά θέλουν περισσότερο να βρίσκονται με τις οικογένειές τους. Αυτό δεν το έχω τεκμηριωμένο από έρευνες, αλλά το βλέπω και με όσους νέους ανθρώπους έρχονται και εδώ και συζητώ. Γενικά η απόσταση δεν διευκολύνει, παρότι οικονομικά, για παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το να σπουδάσεις στη Θεσσαλονίκη, αν είσαι από την Αθήνα. Ή ας πούμε, αν είσαι από την Καρδίτσα ή από το Ηράκλειο, δεν ξέρω τι, το να πας στην Αθήνα θα στοιχήσει περισσότερο από το να έρθεις στο Αιγαίο. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο ως πολύ άγνωστα, λειτουργούν σαν θολό τοπίο και προφανώς επηρεάζουν τις αποφάσεις των γονέων για το πού θέλουν, ας πούμε, να καταλήξουν τα παιδιά τους. Δύο θέματα που έχουν πολύ συζητηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εκείνο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Πώς θεωρείτε ότι αυτά τα δύο ζητήματα επηρεάζουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, από ό,τι φαίνεται δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε ένα-δύο τμήματα έχουμε ένα ζήτημα με έλλειψη δηλώσεων. Δεν ξέρω αν οφείλεται μόνο στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σίγουρα οφείλεται και σε αυτό, αλλά η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα ζήτημα αρκετά πολύπλοκο, δηλαδή χρησιμοποιείται έτσι απλουστευτικά από τον κόσμο και ίσως και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εξαρτάται από το τμήμα στο οποίο εισάγεσαι, εάν παίζει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής ή όχι, κατά τη γνώμη μου. Αυτό στο νομοσχέδιο του Υπουργείου δεν έχει ληφθεί υπόψη, ίσως ήταν και πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες σε πάρα πολλά τμήματα. Αν εισάγεσαι σε ένα τμήμα στο οποίο έχουν σημασία τα μαθήματα που παρακολούθησες στο Λύκειο και είναι μια συνέχεια των μαθημάτων, κατά τη γνώμη μου, ναι, παίζει ρόλο. Αν εισάγεσαι ένα τμήμα το οποίο έχει καινούργια αντικείμενα, θα μπορούσε να εισαχθείς και με χαμηλή βαθμολογία και αν ενδιαφέρεσαι, τέλος πάντων, να μπορέσεις να ολοκληρώσεις τις σπουδές. Εμείς έχουμε πάρα πολλά τμήματα με καινοτόμα αντικείμενα, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τα μαθήματα τα οποία είναι αυτά τα οποία δίνουν οι υποψήφοι φοιτητές και φοιτητρίες. Δηλαδή, εξωγώ, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Υπάρχουν και τέτοια μαθήματα, αλλά δεν είναι κεντρικά. Οπότε, προς το παρόν, δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα με αυτό. Τώρα για το δεύτερο, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί, υποθέτω, και στην πορεία με την πιθανή αναθεώρηση την πλήρη του άρθρου 16 του συντάγματος ή την απόρριψη της αναθεώρησης. Προς το παρόν έχει ξεκινήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια διαδικασία τέτοια. Το θέμα με αυτά είναι, δεν νομίζω θα επηρεάσουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί ούτως ή άλλως, σας ξαναλέω, εμείς έχουμε κάποια τμήματα με αντικείμενα καινοτόμα, μηχανικών σχεδίας προϊόντων και συστημάτων. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοια τμήματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση,
και ίσως και ποτέ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το θέμα είναι αν θα υπάρξει κάποιος σοβαρός επενδυτής. Πιθανό ναι, αλλά θα μένει να το δούμε. Εάν, ας πούμε, αυτά υποθέτω θα γίνουν στους μεγάλους αστικούς χώρους, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πιο πολλοί υποθέτω θα έχουν ανταγωνισμό με τα πανεπιστήμια εκεί και ίσως το έχουν υποτιμήσει και τα εκεί πανεπιστήμια, παρά με φοιτητές οι οποίοι έρχονται σε εμάς. Δεν ξέρουμε το τοπίο της υποβάθμισης εκπαίδευσης σε 5 ή 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα έχουν λειτουργήσει συμμαχίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε μία από τις οποίες μετέχει και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο ΕΡΟΥΑ, τέλος πάντων, European Alliance, με διάφορα άλλα πανεπιστήμια, και πόσο θα έχουν λειτουργήσει οι ανταλλαγές φοιτητών, οι ανταλλαγές ερευνητών, πόσο θα έχουν μπορέσει να υπάρξουν κάποιες συμπαγείς δομές που να υποστηρίζουν διαλειτουργικά συστήματα, δηλαδή που θα έχουν άμεση επαφή με αυτά τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Las Palmas, ξέρω εγώ, το Paris UIT, το ένα λιθουανικό πανεπιστήμιο που συνεργαζόμαστε κλπ. Κλπ. Το ιταλικό της Μασαράτα. Το τοπίο σε αυτά είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε με τους όρους που το σκεφτόμασταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο αναδύονται καινούργιες παράμετροι συνεχώς και πρέπει κάθε φορά να προσαρμόσεις και να αντιμετωπίσεις καινούργια δεδομένα. Προηγουμένως αναφέρατε ότι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουμε καινοτόμα τμήματα και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει στο πλάνο μας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τμήματων? Για νέα τμήματα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή προοπτικές δημιουργίας. Υπάρχουν όμως οι εξής δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας παράλληλων προγραμμάτων σπουδών από τμήματα ή από συνασπισμούς τμήματων, συνεργασίες δηλαδή, που θα μπαίνουν και στο μηχανογραφικό σαν χωριστή δήλωση. Αυτό είναι με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Έχει εκδηλωθεί ένα κάποιο ενδιαφέρον από κάποια τμήματα να δοκιμάσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα το δούμε. Επειδή αυτές οι εργασίες είναι τώρα πρόσφατες και είναι αυτό που σας είπα και πριν, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη σύγχρονη πραγματικότητα, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο. Υπάρχει διαδικασία δημιουργίας αγγλόφωνων τμήματων στα οποία δεν μπαίνουν από πανελλαδικές εξετάσεις, τα οποία είναι πιθανόν με δίδακτρα, εάν επιθυμούν τα τμήματα ή οι συνεργασίες τμήματων θα το διοργανώσουν. Αυτές οι δύο κυρίως διαδικασίες υπάρχουν. Υπάρχουν και επίσης πιθανές προσαρμογές, αν χρειαστεί, του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών ή κάποιες τροποποιήσεις τίτλων ή κατευθύνσεων σε τμήματα, όπως έχει κάνει, ας πούμε, το Μεσογειακό Σπουδών, που έχει κάνει κάποιες μικρές τροποποιήσεις και έχει εγκριθεί η τροποποίηση αυτή από το Υπουργείο των Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο. Με αυτούς τους τρόπους ψάχνουμε να δούμε την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν στο καινούργιο τοπίο της τριτοβάθμισης εκπαίδευσης, το οποίο, όπως όλα με τη συμβολή και της τεχνολογίας που ανέφερα προηγουμένως, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Πρόσφατα γνωστοποιήσετε δελτίο τύπου, στο οποίο υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Κίνας. Ποιες είναι οι στοχεύσεις σε σχέση με τη συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια? Με την Κίνα συγκεκριμένα δεν είναι το πρώτο μνημόνιο που υπογράφουμε. Είμαστε και το πρώτο πανεπιστήμιο, αν όχι το πρώτο από τα πρώτα, εν πάση περιπτώσει, για να διορθώσω να είμαι και σαφής, που έχει διοργανώσει και μαθήματα κινέζικων για όσους το επιθυμούσαν. Θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία με την Κίνα. Προς το παρόν υπάρχει μια συνεργασία ανταλλαγής ερευνητών ήδη με προγράμματα και του κυρίου Ζούρου και του εργαστηρίου, σε συνεργασία και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από το Τμήμα Γεωγραφίας. Θέλουμε να ανοίξουν και άλλα προγράμματα
που να έρθουν και Κινέζοι φοιτητές και ερευνητές εδώ και να πάμε εκεί. Αυτός είναι ο στόχος των μνημονίων, να πάει εκεί και δικό μας προσωπικό. Και με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βέβαια, σας το ανέφερα και πριν, μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας στην οποία ανήκουμε, αλλά και με ανεξάρτητες συνεργασίες, θέλουμε να διοργανώσουμε ένα δυνατόν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καταρχήν, και ίσως μελλοντικά και προπτυχιακά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και τώρα με τα αγγλόφωνα, αλλά αυτό είναι αποφάσεις των τμήματων, δεν είναι αποφάσεις κεντρικές των Βρετανικών αρχών. Και ούτε θα μπορούσε να είναι και δεν θα ήταν και πρέπον. Τα τμήματα είναι ενήμερα για τις διαδικασίες και τι μπορεί να επιλέξουν και αυτά θα αποφασίσουν για το πώς θα προωθήσουν αυτές τις συνεργασίες. Εμείς είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω σαν κλείσιμο ότι γιορτάζουμε τα 40 χρόνια του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφύτων. Είμαστε πολύ ευτυχείς που είμαστε σε αυτή τη φάση. Αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, υποθέτω και στο εξωτερικό, αλλά μιλάω για την Ελλάδα, πάρα πολλά προβλήματα και θέματα. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε, αν όχι όλα, τα περισσότερα, ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απρόσκοπτα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τις τοπικές κοινότητες του Αιγαίου, στις οποίες είναι εγκατεστημένο, και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και θέλουμε να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε και τις σχέσεις μας, οι οποίες είναι καλές, αλλά να τις βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω με τις τοπικές κοινότητες, με την τοπική επιχειρηματικότητα, με τη διάχυση της τεχνολογίας, με τη διάχυση καινοτομιών στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων, προς μια κατεύθυνση γενικότερα μιας καλύτερης προοπτικής και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για το Σύνολο των Νησιών στα οποία είναι εγκατεστημένο.